Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το διάστημα εργαζόμενοι σε χώρους δουλειάς είναι σε κινητοποιήσεις, σε απεργίες, σε διαδηλώσεις, οι οικοδόμοι, οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι στις κατασκευές, οι διανομής, οι εργάτες στο Πειραιά, οι εκπαιδευτικοί, οι ξενοδοχοπάλοι. Τα λέω αυτά γιατί θέλουν να δώσουν την εικόνα μιας ακινησίας και βεβαίως τη δίνουν αυτή την εικόνα της ακινησίας εκείνοι οι οποίοι τα θάβουν όλα αυτά, δεν μιλούν για αυτά. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο όλοι αυτοί και πολλοί ακόμα περισσότεροι θα συναντηθούν σε μια πρωτοβουλία που έχει πάρει το ΠΑΜΕ. Μιλάω για την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ που συγκεντρώνει εκατοντάδες συμμετοχές. Θα μιλήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης, είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, εργαζόμενος στην eFood, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είναι η πρώτη φορά να πω, αλλά είναι τεράστια η συμμετοχή από ό,τι βλέπω, συνδικάτα, εργατικά κέντρα. Έχει ξεπεράσει τη συμμετοχή της προηγούμενης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το 2022 αμέσως μετά την πανδημία, όπου συμμετείχαν 500 οργανώσεις. Αυτή τη στιγμή φτάνουν τις 550 συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, πρωτοβάθμια σωματεία από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για περίπου 2.000 συνδικαλιστές που θα συμμετέχουν σε μια μαχητική, ζωντανή συζήτηση με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, έχοντας βέβαια την πολύ μεγάλη πλέον πείρα που έχει συσσωρευτεί σε όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα στα σωματεία τα οποία μέχρι σήμερα παλούν πραγματικά για μια καλύτερη ζωή και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι και συνδικάτα και σωματεία και οργανώσεις από το εξωτερικό. Θα συμμετέχουν και από το εξωτερικό αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την Γαλλία, από την Αγγλία και από άλλες χώρες, από την Παλαιστίνη και προφανώς θα ενώσουμε τη φωνή μας και την αλληλεγγύη μας απέναντι στους λαούς που σήμερα δοκιμάζονται κάτω από τους τελεσκούς πολέμους. Στόχος αυτής της σύσκεψης, κύριε Στεφανάκη, είναι κεντρικά ζητήματα, φαντάζομαι, είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους εργαζόμενους. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο. Εντάξει, τώρα έχουν περάσει 15 χρόνια από την καπιταλιστική κρίση που ζήσαμε. Πέρασε η πανδημία. Μας λέγανε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, βάλτε πλάτη πριν την πανδημία για να υπάρξει ανάγκη. Μετά την πανδημία, μέσα στην πανδημία μας λέγανε μείνετε σπίτι, μην μιλάτε. Μετά την πανδημία μας λέγανε πάλι θα υπάρχει ανάκαμψη, βάλτε πλάτη. Οι εργαζόμενοι έχουν αυτή τη στιγμή μισθό 14,8% κάτω από τα επίπεδα του 2011, ο μέσος μισθός. Με συνθήκες ακρίβειας που έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Μιλάμε για πάνω από 18% αυξήσεις στις τιμές των καταναλωτικών τροφίμων. Για τα ενίκια, την πανάκριβη υγεία, την πανάκριβη παιδεία και όλες τις υπόλοιπες συνέπειες που αντιμετωπίζουμε βέβαια με την εμπλοκή της χώρας μας στον περασμένο πολέμο. Δηλαδή το ρεύμα, η ενέργεια, βασικά αγαθά για να μπορέσουμε να ζεσταθούμε το χειμώνα και να δροσιστούμε το καλοκαίρι είναι απαγορευτικά πλέον. Και βλέπουμε ταυτόχρονα 22 δισεκατομμύρια οι επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή οι 500 επιχειρήσεις που είναι στο χρηματιστήριο. Κέρδη. 22 δισεκατομμύρια κέρδη. Το συμπέρασμα είναι ένα. Αν δεν παλέψουμε, αν δεν οργανωθούμε, αν ισχυροποιηθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και η ζωή μας θα είναι ανυπόφορη. Μιας και το λέτε αυτό, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, η συνδικαλιστική δράση ελεηνολογείται. Αυτό που εσείς λέτε οργανωμένη ζωή, σωματεία, φαντάζει ως κάτι πεπαλαιωμένο. Ναι. Πώς το βιώνετε εσείς δίνοντας την αντίθετη μάχη, κάνοντας την αντίθετη προσπάθεια? Εντάξει, εδώ καταρχήν υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και από τις ηγεσίες της ΓΕΣΕΗ και της ΑΔΔΗ και από τις ηγεσίες σε μεγάλες ομοσπονδίες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες το καλλιεργούσαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, που στήριξαν όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, ανοιχτά και απροκάλυπτα,
τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Όμως η ελπίδα είναι ζωντανή και την βλέπουμε κάθε μέρα μέσα στους χώρους δουλειάς και στα σωματεία. Οι διανομής, για παράδειγμα, που πριν μια εβδομάδα πραγματοποίησαν 48 ώρες απεργία και πριν δείτε 48 ώρες μια εβδομάδα 24 ώρες απεργία και είχαν πραγματοποιήσει και άλλες πολύ μεγάλες εμβληματικές κινητοποιήσεις, ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν οργανωμένοι σε σωματεία. Που όμως βρήκαν από κούμπι στο κάλεσμα του Συνδικάτου Πιστητισμού και των επιχειρησιακών σωματείων που φτιάχτηκαν για να παλέψουν για τα δίκαια αιτήματά τους. Για μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας, για αυτούς τους μισθούς. Για να πηγαίνουν στο σπίτι όρθιοι με ένα μεροκάματο που θα ταΐζουν την οικογένεια. Αυτά τα κίνητρα είναι που δυναμώνουν αυτή τη στιγμή και δίνουν, να το πούμε έτσι, τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να ισχυροποιηθεί, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Εμείς επιδιώκουμε στη συζήτηση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο να ανοίξει ο προβληματισμός για το πώς θα συντονιστεί πανελλαδικά και ενιαία και σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτό απαιτούν και οι συνθήκες για την επόμενη μέρα. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό, επιτρέψτε μου. Δεν ξέρω ποια είναι τα ακριβή στοιχεία. Από τα ακούσματα που έχω, ένας στους 10 εργαζόμενους είναι γραμμένο στο σωματείο του. Λίγο παραπάνω, κοντά στο 15% είναι. Αν έρθει λοιπόν ένας άνθρωπος και σας πει μη εγγεγραμμένο στο σωματείο, γιατί να γράφει τώρα, Γιώργο? Ναι. Ποια είναι η απάντηση? Καταρχήν, μέχρι σήμερα πάλευε και πάλευε, συνάδελφε, μόνος σου απέναντι στον εργοδότη για κάθε πρόβλημα. Για κάθε ζήτημα που αφορά το μισθό, το ωράριο, τη σύμβαση. Οι περισσότεροι δουλεύουμε με μερική απασχόληση, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε μια τεράστια ομοιρία. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα έχουμε δουλειά ή όχι. Που προφανώς αντιμετωπίζουμε όλο το νομικό προστάσιο που αξιοποιούν οι εργοδότες. Και τι καταφέραμε μέχρι σήμερα? Καταφέραμε να χάνουμε. Όσοι κερδίσαμε, ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε μέσα από την οργανωμένη δράση, μέσα από τα σωματεία μας. Αυτό έγινε στις πλατφόρμες, αυτό έγινε στους λιμενεργάτες στην Κόσκο, αυτό έγινε στους οικοδόμους, αυτό γίνεται καθημερινά και σε πολλούς χώρους δουλειάς που αποσπούν είτε μικρά είτε ακόμα μεγαλύτερα ζητήματα που διεκδικούν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε, αλλά είναι και η μοναδική αποτελεσματική επιλογή. Εμείς αυτό λέμε. Θα είναι διήμερες οι εργασίες, είναι το Σαββατοκύριακο? Ναι, θα είναι διήμερες. Θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση υποδοχής και συζήτηση με τις αντιπροσωπείες από τις υπόλοιπες χώρες των συνδικαλιστών. Και ευελπιστούμε την αμέσως επόμενη μέρα να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά. Και το ενδεχόμενο της νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και το ενδεχόμενο της εμπλοκής της χώρας ακόμα βαθύτερα στους πειρασικούς πολέμους. Κύριε Σεφανάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.